Κοιτάξτε να δείτε, στο τέλος της παρέμβασής μου στην Κεντρική Επιτροπή έκανα μια συγκεκριμένη αναφορά, λέγοντας ότι το τελευταίο διάστημα και κατά την περίοδο των εκλογών, των ευρωεκλογών, υπήρχε μια τεράστια δυσκολία να επικοινωνήσω με τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα. Και συνέβαινε ως εξής. Στα 10 δευτερόλεπτα, παρόλο ότι υπήρχε σήμα, δεν έπεφτε γραμμή, δεν με άκουγε και τον άκουγα. Και συμβαίνει δε και σε συγκεκριμένα γεωγραφικά σημεία. Και στα δύο τηλέφωνά μου. Και στα δύο τηλέφωνά μου. Λοιπόν. Μόνο στις συνομιλίες με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι. Και με άλλα πρόσωπα. Σε κάποιες περιοχές σχεδόν με όλους και με δημοσιογράφους πολλές φορές. Όταν λέτε γεωγραφικά σημεία, μιλάμε για τα γραφεία μας και το σπίτι μου. Λοιπόν, αυτό μιλάω. Λοιπόν, δεν είναι σε μεγάλη απόσταση, δεν είναι στην περιοχή. Αλλά κοιτάξτε να δείτε. Βλέπω μετά από λίγες ώρες μία ανακοίνωση της κυρίας Βούλγαρης. Ναι, την έχω την ανακοίνωση. Επιθετικότατη. Και λέω, σκέφτομαι, αυτή η λαλίστατη κυβερνητικός εκπρόσωπος. Έχετε τεθεί, για να ξέρει και ο κόσμος. Δηλαδή που δεν την έχει ακούσει, όσοι εκτοξεύουν καταγγελίες με πρώτο τον κύριο Σκουρλέτη, ο οποίος είναι επικεφαλής αυτής της συκοφαντικής εκστρατείας. Είναι το σχόλιο της κυρίας Βούλτεψη σε αυτό που μας λέει ο κύριος Σκουρλέτη. Βλέπω ότι χάνει την ψυχραιμία της και αυτοενοχοποιείται. Εδώ ξέρετε, λέμε ότι όποιος έχει τη μύγα μυγιάζεται. Διότι εγώ δεν αναφέρθηκα ότι γνωρίζω ότι η κυβέρνηση ή με κάλυψη της κυβέρνησης γίνονται συγκεκριμένες παρακολουθήσεις. Κατέθεσε ένα γεγονός. Εκείνο όμως το οποίο θα περίμενα από την κυρία Βούλτεψη είναι το εξής. Να έχει την ίδια ευαισθησία. Μόλις πριν μία εβδομάδα, όταν στο πρωτοσέλιδο το Σαββατιάτικο των Νέων υπήρξαν συγκεκριμένα έγγραφα και τα οποία. Και συνεχίστηκε αυτό το ρεπορτάζ και τη Δευτέρα της προηγούμενης εβδομάδας. Όπου λέγανε ότι αυτή τη στιγμή από τη Φραγκφούρτη η Γερμανία μπορεί και παρακολουθεί όλες τις συνδιαλέξεις στον ευρωπαϊκό χώρο και όχι μόνο, αλλά και τα mails, δεν υπήρξε καμία, βγάλαμε ανακοίνωση, καμία ευαισθησία από την κυβέρνηση. Καμία ευαισθησία. Έχουμε κάνει ερωτήσεις στη Βουλή και έχουμε πει, γνωρίζει η κυβέρνηση από ποιες υπηρεσίες ή ακόμη και από ιδιώτες έχουν εισαχθεί βαλιτσάκια παρακολούθησης. Και ποια χρήση τους γίνεται, κατά από ποιες συνθήκες. Και ποιος θα χρησιμοποιεί. Ακριβώς. Είναι ή δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Μάλιστα πριν από τρεις μέρες, ένας από την Κρήτη ορμόμενος, το λέω για εσάς κύριε Κεφαλογιάννη. Έχω διάθεμα να μισεί. Λοιπόν, πριν από τρεις μέρες, σε συνέντευξή του, ο κύριος Μπαριτάκης Νίκος, ο οποίος ήταν γενικός διευθυντής διαδικτύου του ΟΤΕ, μίλησε και επιβεβαίωσε αυτό το γεγονός και είπε από τη Φραγκφούρτη, από ένα γραφείο σήμερα, που είναι ο μεγαλύτερος κόμβος στον κόσμο, μπορούν να παρακολουθούνται όλες οι συνδιαλέξεις που γίνονται. Και ιδιαίτερα αφορά και συγκεκριμένες εταιρείες. Μέσα σε αυτές είναι και ο ΤΕ, που ως γνωστόν πλέον ανήκει σε γερμανικά χέρια. Εγώ θέλω τώρα δύο διευκρινήσεις. Αυτά λοιπόν είναι η ερωτήματα τα οποία χρήζουν απάντησης. Έπρεπε η κυβερνητική εκπρόσωπος πριν αρχίσει, ας πούμε, κατά έναν προκλητικό τρόπο, αλλά αυτό την χαρακτηρίζει και την ίδια, δεν με ενδιαφέρουν τα προσωπικά της χαρακτηριστικά, να έχει την ευαισθησία να απαντήσει για το δημοσίευμα των Νέων και να ζητήσει η ελληνική κυβέρνηση εξηγήσει από τη γερμανική. Ή μου πείτε, όπως είπατε κι εσείς, ακούμε για πρώτη φορά. Δεν υπήρχαν πρωθυπουργοί θύματα παρακολούθησης. Μα γι' αυτό το λέω. Μαθαίνω μάλιστα ότι τώρα γίνονται και διαγωνισμοί. Για να υπάρξουν κλοβοί οι οποίοι οι ειδικοί να απομονώνουν συνδιαλέξεις και να τις καταγράφουν. Θέλω δύο-τρεις διευκρινήσεις. Αυτό θα είναι και αντικείμενο ερώτησης που θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη εβδομάδα. Σε αυτό το τμήμα. Θα το φέρει στη Βουλή. Θα κάνει και γι' αυτό. Όχι, ποια θα είναι η χρήση των συγκεκριμένων κλοβών. Θέλω δύο διευκρινήσεις. Πρώτον, εάν συνδέεται το γεγονός ή η αριθμία, να το πούμε έτσι, των τηλεπικοινωνιών, αν συνδέεται, που έχετε παρατηρήσει, αν συνδέεται με το πρωτοσέλιδο των Νέων, με το ρεπορτάζ των Νέων, ότι οι Γερμανοί μας παρακολουθούν. Ενδεχομένως. Δεν μπορώ. Μακάρι να τα ξέρω αυτά τα πράγματα και μακάρι να τα ξέραμε. Διότι αν τα ξέραμε, τότε θα είχαμε αρχίσει και να ξυλώνουμε αυτή την κατάσταση. Και το δεύτερο που θέλω να ρωτήσω είναι, εάν υπάρχουν αυτές οι ενδείξεις που μας αναφέρατε, τα γεγονότα που μας αναφέρατε, υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία όταν τα συνδέετε αναπτύσσεται αυτός ο προβληματισμός. Θέλω να πω, είναι μόνο ότι σταματάει, πέφτει η γραμμή ή... Δεν πέφτει. Αυτό είναι το παράξενο, ότι δεν πέφτει. Τι γίνεται. Πάω να σας ακούω. Σήμα υπάρχει, η γραμμή δείχνει ότι είναι... Είναι ενδείξεις συνακρόασης αυτές, λοιπόν, λένε οι ειδικοί. Μισό λεπτό, κύριε Κεφαλογιάννη, επειδή είναι σοβαρά αυτά που μας λέει. Είναι ενδείξεις συνακρόασης.
Δηλαδή... Εγώ λοιπόν ερωτήματα καταθέτω. Όχι, κύριε Σκουρλέτη. Έχω την υποχρέωση να τα καταθέσω. Εννοείται πως έχετε την υποχρέωση και το δικαίωμα. Αλλά θέλω να ρωτήσω, υπάρχουν και άλλες ενδείξεις που σας κάνουν να σκέφτεστε αυτό? Δηλαδή, κάποια πράγματα που εσείς λέτε, μήπως βλέπετε ότι χρησιμοποιούνται και αλλού? Κοιτάξτε να δείτε, κοιτάξτε να δείτε. Πολλές φορές έχουν υπάρξει. Αλλά αυτό δεν μπορεί να δεν αποδεικνύεται. Είναι ενδείξεις, όπως λέτε. Είναι ενδείξεις. Αλλά δηλαδή, πέρα, αν, εγώ, μπορούμε, εγώ θέλω, αν εγώ μιλάω με κάποιον σε ένα τηλέφωνο. Με αφορμή αυτές τις ενδείξεις, οι οποίες εύχομαι να είναι, πώς να σου πω, τυχαίες. Ναι. Να έχουμε αξιόπιστες απαντήσεις. Τι γίνεται στο θέμα των τηλεπικοινωνιών, αυτό του απορρίτου. Αυτό γίνεται και με τηλεφωνήματα του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι αυτό το γνωρίζετε και παλιότερα έχει δοθεί αυτό. Έχει βγει στη δημοσιότητα. Βέβαια, προφανώς. Και όταν λέτε ότι οι αντίπαλοι μας είναι αδίστακτοι. Με αυτό θα κλείσω και θα ζητήσω μετά τα σχόλια και των συναδέλφων και του κ. Κεφαλογιάννη. Ότι οι συνθήκες έχουν αλλάξει και οι αντίπαλοι μας είναι αδίστακτοι. Ποιοι είναι αυτοί οι αντίπαλοι που μπορούν να κάνουν αυτές τις βρωμοδουλειές? Καταρχήν, όταν λέμε αντίπαλοι είναι πολλοί. Και αυτό δεν έχει να κάνει ίσως εκ πρώτης όψης. Είναι θεσμικά όργανα, η ΕΕΠ. Η αστυνομία είναι εξωθεσμικά, είναι το παρακράτο. Ποιος είναι, ποιος μπορεί να είναι? Οι Γερμανοί? Πάρα πολύ. Όχι, δεν είναι θέματα. Κοιτάξτε να δείτε. Μπορεί να γίνεται και κεντρικά από κρατικές υπηρεσίες. Ενδεχομένως να γίνεται από παρακρατικές υπηρεσίες. Αλλά όλα μπορείς αυτά. Να είναι σε γνώση αλλά, όλα αυτά, αλλά όλα αυτά δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Ναι. Δεν ξέρω. Αυτά είναι τα θέματα τα οποία θα πρέπει να συζητήσουμε. Πάντως ο κύριος Κικίλιας προηγουμένως είχε βγει στο Γιώργο τον Αυτιά, λέει αν έχει κάτι ο κύριος Σκουρλέτης και το είπε σε ήπιους τόνους πρέπει μα να είναι πω. Μα είναι ήπιος ο κύριος Κικίλιας. Λέει ότι να έρθει εδώ λέει να το συζητήσουμε. Σκοπεύετε εσείς να πάτε να μιλήσετε για αυτό το θέμα? Είναι μια πρόκληση πάντως αυτή.